του operation about the heart. Η μητέρα σου είναι? Μάμα. Υπήρχε μια εύλογη ανησυχία από τους κατοίκους της περιοχής Κορομιλιάς και γενικότερα της κοινότητας Πλαγιάς για την παραμονή των υπηκών Ρουμανίας και Ιταλίας σε ένα οικόπεδο ιδιωτικό έξω από τον οικισμό της Κορομιλιάς. Μετά από ενημέρωση του Προέδρου ήρθα επί τόπου, κάλεσα και την αστυνομία προκειμένου να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους και διαπιστώθηκαν τα εξής. Πρόκειται για ένα περιφερόμενο θίασο, τσίρκο, το οποίο εδώ και 2 χρόνια βρίσκεται στην Ελλάδα και πραγματοποιεί παραστάσεις ανά την Ελλάδα σε διάφορες πόλεις. Στην προσπάθειά τους συγκεκριμένη και λόγω των μέτρων απαγόρευσης να εξέλθουν των συνόρων της Ελλάδας και να πάνε στη Ρουμανία, υπήρχε αποκλεισμός, διότι τα σύνορα ως γνωστό είναι κλειστά. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο υπεύθυνός τους, τους ενημέρωσαν ότι πρέπει να έρθουν και να καταλήσουν στο συγκεκριμένο οικόπεδο, το οποίο είναι ιδιωτικό και υπάρχει συνένεση του ιδιοκτήτη. Ενημερώθηκαν από την αστυνομία οι συγκεκριμένοι ότι υπάρχουν όροι και υποχρεώσεις στην Ελλάδα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Έγινε αντιληπτό αυτό από τους υπηκόους. Αυτή τη στιγμή δεν εξέρχονται του συγκεκριμένου χώρου. Έχουν τροφοδοτηθεί και με τα απαραίτητα είδη τροφίμων και μένουν ήσυχοι μέσα στο κατάλημά τους. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία, δεν πρόκειται δηλαδή για άτομα τα οποία ήρθανε τις τελευταίες ημέρες από την Ιταλία. Πρόκειται για υπηκόους Ρουμανίας και Ιταλίας, οι οποίοι όπως ανέφερα είναι εδώ και 2 χρόνια στην Ελλάδα και επομένως και για αυτούς υπάρχει υποχρέωση σεβασμού και τήρησης των μέτρων απαγόρευσης, όπως ισχύει αυτό για τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες και εμείς που βρίσκονται στην Ελλάδα. Επίσης θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι έχουν γίνει και απαραίτητες ενέργειες από την αστυνομία προκειμένου να επικοινωνήσουν τα συναρμόδια υπουργεία και να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους στον τόπο προορισμού τους που είναι η Ρουμανία.